Βαριά ήττα στι προεδρικέ εκλογέ γνώρισαν οι Ρεπουμπλικανοί και οι Σοσιαλιστές. Κανένα από τα δύο παραδοσιακά κόμματα δεν πέρασε στο δεύτερο γύρο, το καθένα για διαφορετικού λόγου. Ο συντηρητικό υποψήφιο Φρανσουά Φιγιόν αναγνώρισε την ήττα του. Από αυτή τη στιγμή αναλαμβάνω πλήρω την ευθύνη. Η ήττα είναι προσωπική και θα την επομιστώ μόνο μου. Ο Φιγιόν ήταν πρώτο στις δημοσκοπήσεις μέχρι τη στιγμή που η γαλλική εφημερίδα Κανάρεν Σενέ πυροδότησε τον Ιανουάριο σκάνδαλο σε σχέση με πλασματικέ θέσεις εργασίας τη οικογένειά του. Με μήνυμα στο Twitter, η δεξιά Ναντίν Μορανό επέριψε στον Φιγιόν την κύρια ευθύνη για το αποτέλεσμα επειδή δεν εγκατέλειψε την κούρσα όσο ήταν ακόμα νωρί. Πολλά στελέχη του κόμματο που συναντήθηκαν δύο φορέ τη Δευτέρα ζήτησαν ήδη από του υποστηρικτέ του να ψηφίσουν τον Μακρόν ώστε να μην κερδίσει τι εκλογέ η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν. Σε ίδια κατάσταση σοκ, ίσω και χειρότερη, βρίσκεται το Σοσιαλιστικό Κόμμα που μείωσε τα ποσοστά του κατά 6%. Η ιστορική ήττα δεν οφείλεται σε σκάνδαλο αλλά σε κρίση ταυτότητα με αποτέλεσμα τη διαρροή ψηφοφόρων σε άλλα κόμματα, ειδικά στο κίνημα του ακροαριστερού υποψηφίου Ζαν Λίκ Μελανσόν. Είναι ξεκάθαρα το τέλο μια κατάσταση αλλά και η αρχή μια νέα. Τώρα έχουμε ευθύνη να δημιουργήσουμε μια νέα πολιτική πρόταση που να έχει απήχηση σε ένα ευρύ κοινό, ώστε να δώσουμε και πάλι ελπίδα στο γαλλικό λαό. Η βαριά ήττα ήρθε παρά τη μεγάλη επιτυχία του υποψηφίου των σοσιαλιστών Μπενουά Αμών στι προκληματικέ. Στο τέλο όμω, οι ψηφοφόροι τον ταύτισαν με τον μη δημοφιλή σοσιαλιστή πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ. Μετά από πέντε χρόνια, τα περισσότερα προβλήματα παραμένουν. Ανεργία και παραπέουσα οικονομία επισκιάζονται από την τρομοκρατική απειλή. Από εδώ και πέρα, οι Ρεπουμπλικανοί και οι Σοσιαλιστέ θα πρέπει να προετοιμαστούν πυρετοδό για τι κοινοβουλευτικέ εκλογέ του Ιουνίου, προκειμένου να μην χάσουν κι άλλε πολιτικέ δυνάμει.